Μαζί μας ο αντιπρόεδρος ομάδας της Ελλάδας Σύρου, ο κύριος Άκης Πύργος. Κύριε Πύργο, τεράστια νίκη, τεράστια πρόκριση. Τι έχετε να πείτε για όλο αυτό? Πραγματικά ήταν κάτι το απίστευτο. Το είχαμε πιστέψει βέβαια όλοι οι διοίκηση, οι παίκτες. Είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Ναι, μεν είχαμε πολλά προβλήματα, αλλά επίσης το πεδίο και το πάθος έφερε αυτή τη μεγάλη νίκη. Πραγματικά πιστεύω ήταν από τις πιο μεγάλες νίκες στην ιστορία της Ελλάδας Σύρου αυτή η μεγαλειώδη πρόκριση στα ημιτελικά. Και πιστεύω να είναι η πιο μεγάλη νίκη μέχρι την επόμενη. Γιατί όπως σας είχα πει από τον Σεπτέμβριο και μετά την νίκη με τη Μύκονο, ότι ο στόχος μας στο να κατακτήσουμε το κύπελλο δεν είναι μακριά πλέον. Είναι πολύ κοντά και δεν φοβόμαστε κανέναν. Τους κοιτάμε όλους στα μάτια. Όλες τις ομάδες. 11 εναντίον 11. Τους το είπα την Κυριακή στα παιδιά. Είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Παίξτε και κερδίστε. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Και τους ανήκει. Τα παιδιά και οι προπονητές τους αξίζει πράγματι ένα μεγάλο μπράβο. Και σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που για μία ακόμη φορά έδειξε τι μεγαλειώδης είναι και τι ενθουσιασμό είχε. Έρχεται πολύ δύσκολο το επόμενο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, είπατε δεν φοβάστε κανέναν. Η ομάδα έδειξε πυγμή, έδειξε πάθος. Ποιο παιχνίδι? Δεν υπάρχει δύσκολο παιχνίδι για αυτά τα παιδιά. Σας είχα πει ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε, δεν χρειάζεται ούτε καν ισοπαλία. Το είχα πει και το πίστευα και το πιστεύω ότι το αποδεικνύουν τα παιδιά. Το κύπελο, τι να σας πω. Στο προηγούμενο αγώνα με τη Μύκονο, σας είπα ότι είναι άλλα 3 παιχνίδια. Τώρα μένουν άλλα 2. Πιστεύω να είναι μάγκες και να το κατακτήσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και εσείς για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε και είσαστε δίπλα μας. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και μην ξεχάσουμε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Τον θέλουμε δίπλα μας και τώρα και στα επόμενα παιχνίδια. Σας ευχαριστώ πολύ.